συναντήσαμε σε μια ερημική παραλία με λίγες βάρκες το γνωστότατο λογοτέχνη, θεατρικό συγγραφέα και ηθοποιό Νότι Περιάλη. Κύριε Περιάλη, θέλω να μου πείτε πώς βρεθήκατε εδώ, τι κάνετε εδώ. Εμένα είναι... Εγώ έχω δύο μεγάλες αγάπες. Η μία είναι η λογοτεχνία, μαζί και το θέατρο, και η δεύτερη είναι η θάλασσα. Αγαπώ πολύ τη θάλασσα, πάρα πολύ. Το ψάρεμα, τους ανθρώπους της θάλασσας. Εγώ άμα δεν δω θάλασσα, τουλάχιστον μια-δυο φορές την εβδομάδα, αισθάνομαι κάπως έτσι λίγο άσχημα. Η θάλασσα με γοητεύει, είναι ένα στοιχείο με φοβερή κίνηση. Και έρχομαι και πολλές φορές δίπλα εδώ πέρα, κάθομαι, σκέφτομαι, συγκεντρώνομαι, γράφω. Πολλές φορές έχω γράψει πάρα πολλά ποίηματα στη θάλασσα δίπλα. Εδώ κοντά είστε κανένα σπιτάκι? Έχω ένα σπιτάκι παραπέρα, μέσα κοντά στη θάλασσα, και με πρώτη ευκαιρία καταφεύγω εκεί μέσα. Γαλινεύω, συγκεντρώνομαι και βρίσκω τον εαυτό μου. Βάρκα έχετε? Έχω μια βάρκα και ψαρεύω. Πώς τη λένε? Τσούφι. Τι θα πει? Τσούφι θα πει, είναι από το τσούφ τσούφ της μηχανής. Λοιπόν, η ευκαιρία που δίνεται καμιά φορά σε εμάς τους Αθηναίους να βγούμε στην εξοχή είναι μεγάλη υπόθεση. Ξανανιώνουμε. Βρισκόμαστε κοντά σε ανθρώπους αγνούς, καθαρούς. Εγώ σαν πιστεύω, καπετάν Νικόλα εδώ πέρα, που τον βλέπω κάθε τόσο. Έρχομαι εδώ πέρα και τα λέμε. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, ζωντανή ιστορία. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι η λογοτεχνία είναι ένα πράγμα ζωντανό, ολοζώντανο, και πρέπει να, ο λογοτέχνης να έρχεται σε επαφή με όλους τους ανθρώπους, με απλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα και ειλικρινείς. Στην Αθήνα, δεν ξέρω, λιγάκι οι άνθρωποι είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Έχουμε πάθει αυτό που λέμε, έχουμε σμίξει τόσο πολύ που δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανείς χαρακτήρες και τύπους. Ενώ στο χωριό, στη θάλασσα, στις βάρκες, στην επαρχία οι άνθρωποι είναι πολύ πιο απλοί. Σου λένε ακριβώς όπως σκέφτονται, εκφράζονται άμεσα, ωραία, λιτά, όμορφα. Δεν είναι αυτό το μπερδεμένο το δικό μας που μπορεί να σου χαμογελάει και να σκέφτεται άλλα πράγματα, να πούμε. Καταλάβατε. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η φυγή σας προς την Ήπεθρο, προς τη θάλασσα, είναι από χρόνια ή τώρα τελευταία? Είναι από χρόνια, αλλά όσο ζω στην Αθήνα και όσο η Αθήνα γίνεται αντιανθρώπινη πόλη, τόσο με πιάνει αυτό το άγχος και θέλω να φύγω από την Αθήνα. Και με πρώτη ευκαιρία φεύγω πάντα. Ύστερα πιστεύω ότι ένας λογοτέχνης δεν μπορεί να κάθεται να γράφει από το γραφείο. Εγώ τους λέω αυτούς όλους σκελετούς των γραφείων. Είναι όταν κάθεσαι και σκέφτεσαι να γράψεις ένα έργο μέσα από το γραφείο, χωρίς να έχεις βιώματα προσωπικά, χωρίς να έχεις μέσα σου τύπους, χαρακτήρες, τους οποίους θα τους βρεις μέσα στην κίνηση, μέσα στο χώρο, ιδιαίτερα όπως είπα προηγουμένως, στον ελεύθερο χώρο, στους απλούς ανθρώπους. Γιατί εκεί μέσα παραμένει ακόμα αυτό που λέμε ελληνικό πρόσωπο, να πούμε, σε αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς έχουμε χάσει το πρόσωπό μας. Κάποιος συγγραφέας, και μάλιστα θεατρικός, έχει πεθάνει τώρα, Έλληνας, έλεγε ότι μέσα σε ένα μπαρ έχει γράψει τις ωραιότερες περιγραφές για θάλασσα, για βουνό, για απλούς ανθρώπους. Ναι. Εσείς, εγώ δεν το δέχομαι. Αυτή η χαρακτήρα ήταν ψεύτικη? Όχι, όχι. Εκτός αν είχε βιώματα προηγούμενα και ή κατόπιν γνώρισε τη θάλασσα από κοντά και συνέδεσε αυτό το στοιχείο, ας πούμε, ή από περιγραφές των ανθρώπων που ζήσανε πραγματικά τη θάλασσα, να πούμε, που έτυχε να είναι μέσα στον μπαρ. Αλλά για να γράψει για τη θάλασσα δεν είναι δυνατόν να γράψει αν δεν τη γνωρίσει, αν δεν τη δει, αν δεν την αγγίξει, αν δεν την μυρίσει. Με όλες τις αισθήσεις, αν δεν τις ζήσεις. Το καπετάν Νίκο εδώ. Καπετάν Νίκο. Στην Αθήνα δεν θα τον βρίσκατε. Μήπως τον βρίσκετε εδώ για να τον κάνετε κανένα ήρωα? Εδώ. Σε ένα βιβλίο. Με τον κυρίκι έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλά πράγματα. Να είμαστε πει μόνος του. Ολόκληρες ιστορίες. Από πού είναι? Να σας πω μια εικόνα που μου είπε, την οποία οπωσδήποτε κάποτε θα την περάσω σε ένα βιβλίο. Όταν έγινε η καταστροφή της Σμύρνης, μου διηγιόταν μια μέρα, μισή μέρα, μου μίλαε για όλο αυτό το φωνικό που έγινε, τη σφαγή που έγινε εκεί μέσα, και σε βεβαιώνω ότι βρισκόμουν σε ένα πυρετό, σαν να ζούσα και εγώ τα γεγονότα έτσι άμεσα, όπως τα ετάζησε ο ίδιος. Τα παρακολουθούσε απ' έξω, ήταν μέσα σε ένα καΐκι, ένα-δύο χιλιόμετρα έξω από τη σφαγή που γινόταν, τις παραλίες της Σμύρνης. Και μου είπε μία εικόνα, ότι είδε τον κόσμο που έπεφτε μέσα στη θάλασσα και ήταν σαν ένα ποτάμι που έπεφτε μέσα στο νερό. Ένα ποτάμι από τη στεριά που έπεφτε μέσα στο νερό. Αυτή η εικόνα είναι συνταρακτική, αν τη συλλάβει κανείς έτσι και τη δει όπως ήταν στην πραγματικότητα.
Νότι, είσαι γνωστός σαν θεατρικός συγγραφέας από το νηφιάτικο τραγούδι που το έχει ανεβάσει ο Μεγάλος Βεάκης, το κορίτσι με το καρδελάκι, με το γκατράκι. Ποια άλλα έργα έχεις γράψει για να τα υπενθυμίσουμε στο κοινό? Ναι, είναι περίπου, έχουν παιχτεί στο θέατρο δηλαδή, γύρω στα 12 έργα. Φυσικά είναι γραμμένα πιο πολλά, ακόμα πιο πολλά. Θα είναι περίπου γύρω στα 20 έργα θεατρικά. Εκτός από τα ραδιοφωνικά, στην τηλεόραση τελευταία με τον Χριστό που είχα μεταφέρει, ας πούμε, Πεζατζάκι. Το νηφιάτικο τραγούδι, το θέμα του ήταν από το χωριό, από την επαρχία, ήταν η τιμή του αδερφού. Πάλι, ας πούμε, το θέμα εκείνης του αφιόνα, της εποχής εκείνης. Σήμερα νομίζω πως δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μετά πέρασα, όταν ήρθα στην Αθήνα, τότε πρωτόρθα στην Αθήνα, πέρασα, δεν μπορούσα να προσαρμοστώ και να γράψω για τους μικροαστούς ή για τους αστούς, τους οποίους δεν γνώριζα, δεν ήξερα την ψυχολογία τους. Έγραψα λοιπόν το δεύτερο έργο, ήταν το κορίτσι με το κορδελάκι. Βρήκα τα ίδια στοιχεία στον εργαζόμενο κόσμο, στον εργάτη δηλαδή. Τα ίδια, την απλότητα, την ανάγκη της συνοικίας, στις φαμπρικούδες. Ακριβώς, το φάμπρικα και τα παλικάρια. Λοιπόν, ήταν το θέμα αυτό για τους ξεριζωμένους που είχαν έρθει από τα χωριά τότε και δεν είχαν που να μείνουν. Και χτίζανε παράνομα ένα σπιτάκι, ας πούμε, όπως και σήμερα ακόμα το θέμα υπάρχει. Μια παράνομα, μια καλύβα και προσπαθούσαν να στεγαστούν εκεί μέσα. Μετά τι έργο ήταν? Ήταν το πρόβλημα τότε, ναι. Της, ναι. Μετά έγραψα το Χρυσό Χάπι. Το Χρυσό Χάπι ήταν, τότε ήταν το θέμα του ατομικού πολέμου. Είναι το πρώτο αντιατομικό έργο που γράφτηκε στον κόσμο. Το έπαιξε ο Κατράκης επίσης, το Λαϊκό Θέατρο στο Ρεξ. Άλλο. Μετά ήταν ότι Μάσκες για Αγγέλους μεταφράστηκε σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Μάσκες για Αγγέλους είναι μια ιστορία, αστική πια ιστορία. Έχω μπει στον χώρο των αστικών, να πούμε. Με τους καταδιωγμένους πάλι και τα απορρίμματα της κοινωνίας που μέσα τους παραμένει ακόμα μια σπίθα από φως, να πούμε. Μετά το δέντρο που δεν το λέγανε υπομονή. Όχι, αυτό είναι από τα τελευταία έργα. Ναι. Ήτανε, ας το πάρουμε έτσι, ένα εκατομμύριο, δεν έχει σημασία. Όπως τα θυμάμαι τώρα, ναι. Να πούμε. Το δέντρο που δεν το λέγανε υπομονή είναι το θέμα της μόλυνσης της ατμόσφαιρας και της θάλασσας. Ένα εντελώς σύγχρονο και οδυνηρό πρόβλημα, όπως ξέρετε, να πούμε. Όπως ξέρεις. Ο ρεπόρτερ ασχολείται με ανθρώπινες ιστορίες και βλέπω, χαίρομαι που τα έργα σου έχουν τον άνθρωπο για στόχο. Μα αν λείψει ο άνθρωπος από την τέχνη, τότε τι θα περιγράφουμε? Ο άνθρωπος φτιάχνει τον κόσμο και ο άνθρωπος μπορεί να τον καταστρέψει από μια στιγμή στην άλλη. Γι' αυτό είναι και είναι δίκοπο μαχαίρι η πορεία του ανθρώπου πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Λοιπόν, ποιο άλλο έργο έχω γράψει, έχει παιχτεί δηλαδή, η Αντιγόνη της Κατοχής. Αυτό δημιούργησε το έργο όταν παίχτηκε. Δημιούργησε με κάποιες αντιδράσεις και αντιρρήσεις, και όχι κάποιες, έντονο μάλιστα λόγο και αντίλογο, να πούμε. Ήταν η Αντιγόνη της Κατοχής. Φυσικά το θέμα είναι παρμένο από την εποχή του Σοφοκλή. Είναι ένα είδος πώς να πει κανείς, ξαναγεννιέται η ίδια τραγωδία στον ίδιο χώρο ύστερα από τόσους αιώνες, να πούμε. Η Αντιγόνη της Κατοχής. Τώρα γράψεις κανένα έργο θεατρικό? Έχω τελειώσει ένα, το οποίο περιμένω τώρα. Περιμένει δηλαδή τα φώτα της ράμπας, πότε θα του δοθεί η ευκαιρία να ζωντανέψει πάνω στη σκηνή. Αυτά λοιπόν για τη συγγραφική σου καριέρα. Βέβαια τα είπαμε επί τροχάδι. Θέλω να μου πεις τώρα μερικά πράγματα γύρω από τους ρόλους που έχεις παίξει στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Στο θέατρο έχω παίξει κάμποσες ρόλους. Στην αρχή μου άρεσε πάρα πολύ το θέατρο και μου αρέσει σαν ηθοποιός να παίζει στο θέατρο, αλλά δεν μου μένει καιρός για να γράφω. Το θέατρο, όπως ξέρεις, πρέπει να ασχολείσαι σαν ηθοποιός, εννοώ. Πρέπει να μπαίνεις το πρωί και να βγαίνεις μετά τα μεσάνυχτα. Οπότε πότε θα έγραφα? Και επειδή η κύρια δουλειά μου είναι η συγγραφή, το άφησα το θέατρο και άρχισα να παίζω στον κινηματογράφο. Εμένα δεν με ενδιαφέρε αν θα παίξω μεγάλο ή μικρό ρόλο. Ποτέ δεν μέτρησα το ρόλο έτσι, ας πούμε. Το μέτραγα σε βάθος, έτσι, ας πούμε. Κατάλαβες? Γιατί πιστεύω ότι μια σωστή ερμηνεία, το να ερμηνεύσει έναν άνθρωπο και ένα πέρασμα ακόμα ενός ανθρώπου, είναι μεγάλη υπόθεση. Θα πρέπει να μπεις μέσα του, να τον νιώσεις, να τον καταλάβεις και να τον δώσεις σωστά και τέλεια. Προκειμένου λοιπόν να έχω μια πολυλογία ή μια εμφάνιση από την αρχή στο τέλος, προτιμούσα πάντα τους χαρακτηριστικούς και τους αληθινούς ρόλους.
Και αν δεν ήταν αληθινός ρόλος, προσπαθούσα τουλάχιστον να του δώσω σάρκα και οστά, να τον κάνω. Μπορείς να μου θυμίσεις μερικούς από το χώμα βάφτιε και κόκκινο, ας πούμε. Ήταν το ξεσήκωμα των αγροτών. Ναι. Που γύρισε ο Γεωργιάδης. Τα κόκκινα φανάρια. Αν θυμάσαι το σκουπιδιάρι αυτό, ναι. Το γεροντάκο αυτό. Ήταν ρόλοι που μου αρέσανε, γιατί είχαν ένα ανθρώπινο περιεχόμενο. Είχαν μια καταπίεση, είχαν μια τραγική υπόσταση και αυτά. Αυτούς τους ρόλους μπορούσα εύκολα να τους ερμηνεύσω και μου άρεσαν. Και άλλοι, ποιο ένα σωρό, έχω παίξει γύρω στους 25-30 ρόλους. Στην κινηματογράφο. Ναι. Στο θέατρο. Στο θέατρο επίσης έχω παίξει αρκετούς ρόλους. Σε δικά σου έργα έχεις παίξει. Ναι, μία φορά έπαιξα και θέλω να σας πω το πράγμα, να σου πω το πράγμα, που είναι χαρακτηριστικό δηλαδή. Πόσο ο συγγραφέας και πόσο ο ηθοποιός, πόσο ο συγγραφέας πρέπει να προσέχει πώς γράφει στο θέατρο. Όταν αρρώστησε ένας ηθοποιός στο νηφιάτικο τραγούδι και έπρεπε να τον αντικαταστήσω εγώ, προσπαθούσα να μιλήσω τα λόγια που είχα γράψει και δεν μιλιόντουσαν. Και τότε σκέφτηκα ότι ο συγγραφέας όταν γράφει ένα θεατρικό έργο πρέπει να προσέχει το λόγο του. Θα πρέπει ο λόγος να μιλιέται, να περνάει, να γλιστράει στη γλώσσα. Να μην έχει πολλά σύμφωνα, να μην έχει φράσεις μεγάλες. Λοιπόν, τότε την ώρα που έπαιζα, σκεφτόμουν, κοίταξε τι λάθος έκανα εδώ. Πώς είναι δυνατόν να μιλήσει αυτή τη φράση ο ηθοποιός. Μπερδευόμουν και ο ίδιος. Από τότε λοιπόν, όταν γράφω θέατρο. Το παίζετε κιόλας. Το παίζω κιόλας. Παίζω όλους τους τύπους. Προσπαθώ να παίξω και το μιλάω, αν μιλιέται ή όχι. Αυτό ήταν ένα μεγάλο δίδαγμα. Δηλαδή, μόνο πάνω από τη σκηνή μπορεί να καταλάβει τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ο ηθοποιός. Αυτή τη στιγμή μου έρχεται μια ερώτηση στο στόμα. Ναι, ναι. Θεωρείς ότι υπάρχουν στην Ελλάδα, στην εποχή σου αυτή που ναι, ναι. πέρασες και περνάμε, μεγάλη συγγραφή και μικρή? Αν υπάρχουν στη χώρα μας. Ναι, μεγάλη συγγραφή και μικρή. Εννοώ γιατί στο πολύ στο μεγάλο κοινό δεν σε έχουν λανσάρει όπως άλλους συγγραφείς οι οποίοι ή είναι ή τους φτιάχνουν πολύ μεγάλους. Γύρω από αυτό το θέμα θέλω να μιλήσω, με δικά σου απλά λόγια, όπως είσαι εσύ απλώς. Ναι, κοίταξε να δεις, εδώ όπως θα ξέρεις ας πούμε, τον κύριο ρόλο μέσα στην κοινωνία όπως τη φτιάξαμε, τον παίζει η διαφήμιση. Εγώ ποτέ δεν φρόντισα να διαφημίσω τον εαυτό μου. Ποτέ δεν δημιούργησα σχέσεις τέτοιες έτσι που να περάσω στα μέσα ενημέρωσης, σε εφημερίδες κλπ. Δεν είχα ποτέ φίλους δημοσιογράφους. Δεν φρόντισα να έχω, ας πούμε, για να με προβάλλουν όπως κάνουν άλλοι συστηματικά, ας πούμε. Δεν πέρασα στο ραδιόφωνο επίσης να μπω σε ένα κύκλο. Ύστερα δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα εγώ. Δεν με υπερασπίζει κανένας. Εγώ μόνος μου αγωνίζομαι όπως πιστεύω. Το ένα κύκλωμα, με συγχωρείς που διακόπτω, είναι κατά τη γνώμη μου το εμπορικό. Ακριβώς. Που ανήκουν ορισμένες τεντέτες, ορισμένες. Δεν μπήκα ποτέ εκεί ποτέ. Πέρα. Δεν μπήκα, όχι. Το άλλο κύκλωμα είναι το κουλτουριάρικο που το βοηθάνε πάλι ορισμένοι κύκλοι δημοσιογράφων. Λοιπόν, δεν ανήκω ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Σε κανένα κύκλωμα. Αισθάνομαι δηλαδή ότι. Ούτε στο πολιτικό κύκλωμα. Πολιτικό κύκλωμα ανήκω στο προοδευτικό κίνημα. Ουσιαστικά δηλαδή. Ανήκω, όταν λέω, ανήκω στην προοδευτική ανήκεις, μερίδα αλλά της ανθρωπότητας. Δεν σε έχουν προβάλει όμως. Ναι. Η πολιτική σου παράταξη δεν νομίζω να σε έχει προβάλει όσο θα έπρεπε. Γιατί? Δεν ξέρω. Γιατί εγώ δεν, όταν λέω ανήκω, εγώ ανήκω στον άνθρωπο γενικά. Όταν λέω, βλέπω τον προοδευτικό άνθρωπο. Δηλαδή βλέπω τις ιδέες μου και δεν απευθύνομαι σε ένα κοινό, απευθύνομαι σε όλο το λαό, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή. Δεν χαρίζομαι, δεν λέω δηλαδή για λόγους σκοπιμότητας ότι εγώ θα γράψω αυτό το έργο. Είμαι ελεύθερος δημιουργός, να πούμε. Δηλαδή νομίζεις και στα δύο κυκλώματα υπάρχουν λόγοι σκοπιμότητας, οικονομικοί στο ένα, πολιτικοί στο άλλο, που προωθούν συγγραφείς, ηθοποιούς κτλ. Ναι. Βέβαια. Πιστεύω ότι λειτουργούν θαυμάσια και τα δύο κυκλώματα. Εγώ πιστεύω ότι ο πνευματικός άνθρωπος γράφει αφού βάλει το χέρι στην καρδιά του. Δηλαδή, ο πνευματικός άνθρωπος, γενικά ο καλλιτέχνης, είναι πρικισμένος με μια υπερευαισθησία. Έχει ιδιαίτερες κεραίες για να συλλάβει τα μηνύματα των καιρών, να συλλάβει τα προβλήματα των καιρών και αυτά να τα κάνει κοινή συνείδηση. Από τη στιγμή αυτή και ύστερα έρχεται η πολιτική και πραγματώνει, αν πραγματικά αυτά που παρουσίες ο συγγραφέας είναι σωστά ή όχι, τα πραγματώνει και τα δίνει στην ανθρωπότητα. Δηλαδή για μένα ο καλλιτέχνης πρέπει να ερευνάει ελεύθερα
στο χώρο τον κοινωνικό. Αυτό πιστεύω. Γεια χαρά, γεια σας. Γεία σας. Μα δίπλα στάρασα και τρώτε ψωμοτήρι, δεν το καταλαβαίνω. Ψωμοτήρι σαν τα ψάρια. Τα ψάρια. Έλα, τελειώσατε, καλώς τα παιδιά. Τα πιάνει όλα ο Κυρινίκος εδώ. Ελάτε να σας πούμε τώρα και το μάθημα της ψαρικής. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα που ξαναείμαστε με τον καπετάν Νίκο, θέλω να μου πεις ότι γιατί αρχίσαμε λίγο ανορθόδοξα, πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες και λίγα πολλά από τα παιδικά σου και τα εφηβικά σου χρόνια. Γεννήθηκα σε ένα χωριό κοντά στη Σπάρτη. Εκεί στο γυμνάσιο πήγα τη Σπάρτη. Μετά στην Αθήνα εγώ ήρθα πολύ αργά εδώ. Οι γονείς μου, ο πατέρας και η μάνα, ήταν αγρότες. Ο γέρας μου έφυγε για την Αμερική γιατί δεν τα βολεύαμε. Ήταν φτωχή η οικογένεια, αγροτική. Και έτσι κατάφερε να σπουδάσει και εμένα και τον αδερφό μου και να παντρέψει και μια αδερφή που είχαμε. Λοιπόν, στην κατοχή την πέρασα κάτω εκεί. Και μάλιστα πήρα μέρος στον αγώνα τότε εναντίον των Γερμανών. Είχα πάει στα βουνά. Μετά από εκεί κατέληξα στην Αθήνα και με το όνειρο να γίνω συγγραφέας. Όχι ηθοποιός, είχα συγκεκριμένες αυτές αντιλήψεις. Πήγα στη σχολή του Βασίλη του Ρώτα του Μακαρίτη, που ήταν ένας θαυμάσιος δάσκαλος, εκπληκτικός άνθρωπος και πολυεδρικός, πλούσιος άνθρωπος, πλούσιος. Αυτό που λέμε μεγάλη καρδιά, μεγάλο μυαλό, και τα δυο μαζί ήταν. Από τότε έμαθα πάρα πολλά. Ναι. Και ενώ πήγα σαν έδωσα εξετάσεις με ένα δικό μου ποίημα μάλιστα, γιατί σε έκανε εντύπωση τότε. Είπα, θέλω να πω, να μπω στο τμήμα των συγγραφέων. Μου λέει, δεν υπάρχει τέτοιο τμήμα. Σαν ηθοποιός. Μου λέει, και σαν ηθοποιός θα μάθεις αρκετά. Και δέχτηκα και λέω, εντάξει, σαν ηθοποιός. Εν τω μεταξύ, άκουσα τόσα πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο που σε βεβαιώνω την καλύτερη σχολή θεάτρου, την καλύτερη σχολή συγγραφέων. Δεν θα μπορούσα, ας πούμε, στην καλύτερη σχολή δεν μπορούσα να τα ακούσει αυτά όλα. Κατά τη γνώμη σου, δηλαδή, ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Για μένα είναι ο πνευματικός μου πατέρας. Πνευματικός άνθρωπος. Για σένα όμως τώρα είναι σπουδαίος και ο καπετάν Νικόλας. Ακόμα. Και τούτος εδώ είναι ακόμα σπουδαίος. Είναι σπουδαίος από την άποψη ότι είναι ο ίδιος ο λαός. Με τα προβλήματά του, με τις χαρές του, με τις λύπες του, με τα τραγούδια του, με τη ρωμιοσύνη του, με τη λεβεντιά του. Και με τον αγώνα που κάνει να υπάρξει, όπως έκανε από τη Μικρά Ασία. Κάνει και τώρα τον αγώνα του. Τότε, Νίκο μου, σε αφήνω με τον απλό σου, τον καλό φίλο και τους άλλους εδώ, τους φίλους, τους ψαράδες, να τα βγείτε. Ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε για την τροφιά σου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Καθίστε και έτσι. Γεια χαρά. Το καλό. Αυτά, καπετάνιο μου. Γεια σου, λοιπόν, και εμείς. Μα πάντα έτσι είναι. Ο καλός θα βρει τον καλό. Μόνο ο κακός δεν κάνει με τον καλό.